βρωμή τελείως. Θα μολύνουν όλο τον υδροφόρο ορίζοντα να φτάσει μέχρι το Ηράκλειο. Εκατομμύρια σκουλίκια κόκκινα. Έντονη ανησυχία στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του προφήτη Ηλία προκαλούν αυτές οι εικόνες μελήματα στον ποταμό, τα οποία κατεβαίνουν από την Καρκαδιώτισσα εδώ και αρκετές ημέρες. Πριν 15 μέρες συνειδητοποιήθηκα από παραγωγούς που χρησιμοποιούν τον ποταμό από Καρκαδιώτισσα μέχρι προφήτη Ηλία και μου κατέγγειλαν ότι τρέχουν κάποια λίμματα στο ποτάμι. Το ποτάμι λοιπόν έχει ξεκινήσει από ένα γύρω στα 4-5 χιλιόμετρα, έχει μολυθεί όλο με σκουλίτσια και λίμματα μέσα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στην περιοχή μας. Η κατάσταση όπως περιγράφουν είναι αφόρητη, ενώ η αγωνία τους μεγαλώνει και για τις καλλιέργειές τους, καθώς γεωτρήσεις βρίσκονται πλησίον του ποταμού. Το οποίο την αρχή νομίζαμε ότι ήταν από κατσίγαρο, από ελαιοργείο, τελικά δεν ήταν από ελαιοργείο, μόνο ήταν τα λίμματα. Κινδυνεύει η δημόσια υγεία της περιοχής όλης, προφήτης Ηλίας, Ζαγκαράκι, διότι υδρεύονται από συγκεκριμένη γεώτρηση που επικοινωνεί ο υδροφόρος ορίζοντας με τον ποταμό. Εάν δείτε στο ποτάμι εκατομμύρια σκουλίκια κόκκινα, τα οποία εγώ είμαι 65 χρονών και δεν έχω δει ποτέ. Το περιστατικό κατηγγείλε πρόσφατα στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας ο πρόεδρος της κοινότητας του προφήτη Ηλία, ο οποίος ζητά να διερευνηθεί το φαινόμενο, όπως και η πηγή του κακού, όμως δυστυχώς μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει το παραμικρό. Όλοι οι άνθρωποι διαμαρτύρονται, καταγγέλνουν. Εμείς σαν κοινότητα το καταγγείλαμε αμέσως και στείλαμε έγγραφο στη Δημόσια Υγεία ότι υπάρχει πρόβλημα μόλυνσης της περιοχής μας, αλλά δυστυχώς καμία απάντηση. Σήμερα πήρα πάλι κάποια τηλέφωνα, ο ένας μέσα στον άλλο. Είναι σοβαρό το θέμα και εγώ προσωπικά την άλλη εβδομάδα θα ελέγξω και τις καλλιέργειες. Μην έχουμε κανένα θέμα με τα σταφύλια. Και τα οποία να ανοιχνεύονται στις αναλύσεις. Είναι μεγάλο το θέμα.